Συναδέλφες και συνάδελφοι, μεταφέρω σήμερα εδώ το χαιρετισμό των επαγγελματιών της Ελευσίνας και της Μάνδρας. Αυτή την περίοδο, λόγω των περιοριστικών μέτρων που αντικειμενικά μειώνουν την πελατεία, τα μικρά μαγαζιά της εστίασης βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά και την κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα, αρνούμενη να πάρει μέτρα στήριξης του εισοδήματός μας. Δεν μετατρέπει καν την επιστρεπτέα προκαταβολή σε μία επιστρεπτέα που θα ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει. Εμείς στην Ένωσή μας, με μπροστάριδες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι επαγγελματίες του κλάδου, ξεκινήσαμε ήδη από τον Αύγουστο την προσπάθεια για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και αυτή την περίοδο δυναμώνουμε τον αγώνα αυτό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Ακόμα θυμόμαστε, συνάδελφοι, τις ηρωνίες του Υπουργού Ανάπτυξης Γεωργιάδη που ζητούσε να του παραδώσουμε τα κλειδιά των μαγαζιών μας, μιας και είμαστε τόσο ευνοημένοι από την κυβέρνησή του. Αυτό που γελώντας ζήτησε τότε, σήμερα με την ανεκδίκητη στάση της κυβέρνησης, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει από ηρωνία του λόγου πραγματικότητα της ζωής. Από κοντά στην κυβέρνηση, βέβαια, βρίσκονται και διάφοροι δήθεν πολέμοι της πολιτικής της, που ενώ την καταγγέλουν, ταυτόχρονα ψηφίζουν και με τα δύο χέρια τις στρατηγικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγγώνουν χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες. Αυτές που κοινικά ανέφερε ο Γεωργιάδης στο μαραθώνιο που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα από κανάλι σε κανάλι, λέγοντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε, είπε. Στο ίδιο κάδρο μπαίνουν και οι δημοτικές αρχές, σαν της Ελευσίνας για παράδειγμα, στην οποία μετά από συνάντηση καταθέσαμε το απλούστατο αίτημα της μείωσης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και επικαλούμενοι νομικά κολλήματα και διάφορες δικαιολογίες, εδώ και ένα μήνα αποφεύγει να απαντήσει και κρύβεται φοβούμενη την οργή των επαγγελματιών. Απ' την άλλη μεριά, η Δημοτική Αρχή Μάνδρας εκβιαστικά μας είπε ότι από αυτά τα τέλη παρέχει υπηρεσίες στους κατοίκους και αν τα μειώσει θα βγουν ζημιωμένοι εκείνοι. Έσοδα-έξοδα και ισολογισμούς λοιπόν μετράνε οι Δήμοι μας και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε, συνάδελφοι, αν θα πρέπει να τους προτείνουμε να ενταχθούν και σε καμιά ομοσπονδία μεγάλων επιχειρήσεων, μιας και τέτοιες κατάντησαν. Η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, η οποία κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες ένα όπλο αντιμετώπισης του ιού, όπως είναι το εμβόλιο, να το μετατρέψει σε μέσο εκβιασμού του λαού και στον ίδιο φαύλο κύκλο προσπαθεί να εντάξει και τα μαγαζιά μας. Στην περιοχή μας συγκεκριμένα θα αναφέρω ότι το ποσοστό εμβολιασμού με βάση τα στοιχεία παραμένει κάτω του 50%. Δεν πάνε να ανακοινώνει η κυβέρνηση μέτρα ότι δήθεν οι εμβολιασμένοι θα μπορούν πλέον με άνεση να μπαίνουν στα μαγαζιά μας. Αλήθεια, συνάδελφοι, ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτυχία? Εμείς λέμε ότι ευθύνονται οι ατέλειωτες παλινοβίες και τα τραγελαφικά μέτρα που γιγαντώνουν τον αρχολογισμό, ο οποίος είναι τόσο χρήσιμος στην κυβέρνηση που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τον εφεύρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρω είναι το μέτρο με το οποίο ένας υπάλληλος ενός μεσεδοπολίου μπορεί να σερβίρει φαγητό και ποτό κάνοντας δύο rapid test την εβδομάδα, αλλά μόλις σχολάσει από τη δουλειά του δεν μπορεί να κάτσει στο μαγαζί που δουλεύει ως πελάτης. Πραγματικό τραγέλαφος δηλαδή. Η κυβέρνηση, δυστυχώς για μας, έχει συνοδοιπόρους στο έγκλημα αυτό. Όλους εκείνους που την περίοδο που εμείς στη Δυτική Αττική, εν μέσω αυστηρού lockdown μάλιστα, ζητάγαμε μέτρα προστασίας υγείας και του εισοδήματος, ενίσχυση των κέντρων υγείας της περιοχής και του θριάσου νοσοκομείου, εκείνοι αμφισβητούσαν τάχα μου τα στοιχεία του ΕΟΔΗ και μιλούσαν για τιμωρία της Δυτικής Αττικής, ρίχνοντας έτσι νερό στο μήλο των διάφορων συνωμοσιών, τις οποίες τώρα αποποιούνται και καταδικάζουν. Μάλιστα, μπήκα σε διαδικασία να μας συγκρίνουν με νησιωτικές περιοχές της χώρας το καλοκαίρι, στις οποίες έλεγαν δεν εφαρμόστηκαν εξίσου αυστηρά μέτρα παρά τη διασπορά, αποκρύπτοντας έτσι, συνάδελφοι, έμεσα ότι στα εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα δεν παίζει ρόλο η περιοχή, μα η δραστηριότητα των μεγαλοεπιχειρηματιών του τουρισμού και εμείς στην Ελευσίνα τέτοιους προς το παρόν δεν έχουμε. Και φυσικά, ουδέποτε έκαναν λόγο ούτε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το συνωστισμό σε αυτά, ούτε τους μεγάλους χώρους δουλειάς που έχουμε πάρα πολλούς στην περιοχή, που τα μέτρα προστασίας από τη στιγμή που πέρναγαν οι εργαζόμενοι την πύλη πήγαιναν περίπατο. Σε όλους αυτούς λοιπόν και τις πολιτικές τους που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, εμείς απαντάμε με τη σημερινή μας συγκέντρωση και τη συνέχεια του αγώνα μας, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Θέλουμε να τονίσουμε ότι καλούμε όλους τους μικρούς επαγγελματίες
να οργανωθούν στις ενώσεις και στους συλλόγους τους. Η δική μας περίπτωση, συναδέλφες και συνάδελφοι, έδειξε τον δρόμο. Όσο ήμασταν κλεισμένοι ο καθένας στο μαγαζί του, δεν μας άκουγε κανείς. Μόλις δημιουργήσαμε την ένωσή μας, άρχισαν να ανοίγουν οι πόρτες, να ακούγεται η φωνή μας δυνατά. Μα δεν θα σταματήσουμε εκεί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί είδαμε ότι όταν είμαστε πολλοί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο Υπουργός Γεωργιάδης μπορεί να λέει ότι οι επιχειρήσεις μας ή θα εξαγοραστούν από άλλους μεγάλους ή θα βάλουν λουκέτο, μα ξεχνά ή μάλλον κάνει πως δεν ξέρει πως οι μικροί επαγγελματίες είμαστε χιλιάδες σε όλη τη χώρα και αν ενωθούμε, συνάδελφοι, το μόνο λουκέτο που θα μπει είναι αυτό στα γραφεία της κυβέρνησης και όσων στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας εξοντώνει. Κλείνοντας, εμείς πιστεύουμε, συνάδελφοι, ότι τον 21ο αιώνα όχι μόνο το εισόδημά μας μπορεί να διασφαλιστεί, αλλά μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, με αξιοπρέπεια για μας και τις οικογένειές μας. Αυτό είναι αυτό που απαιτούμε. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε και ενωμένοι είμαστε σίγουροι ότι θα το κατακτήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.